Αγαπητοί φίλοι, αποφασίσαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή με αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είναι ένα παιδάκι κάπου σε κάποιο δρόμο της Αθήνας, της Ελλάδας. Ένα μικρό παιδάκι που πουλάει χαρτομάντιλα. Τα χαρτομάντιλα είναι ακουμπισμένα μπροστά του. Θέλω όμως να παρατηρήσετε ότι το παιδάκι έχει ανοιχτό το βιβλίο του μπροστά του και προσπαθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, εκεί στο δρόμο, να κάνει τα μαθήματά του. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχα πολύ καιρό να συγκινηθώ με φωτογραφία. Είχε καιρό να χτυπήσει η καρδιά μου τόσο δυνατά με φωτογραφία. Και παρακαλούμε πάρα πολύ τον χρήστη του Twitter, γιατί στο Twitter ανέβηκε αυτή η φωτογραφία και μάλιστα έχει ένα χρόνο που έχει ανέβει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τώρα την είδαμε. Εάν έχει κάποια πληροφορία ή αν κάποιος από εσάς συναντήσει αυτό το μωρό εκεί, θα θέλαμε πάρα πολύ να το βοηθήσουμε. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει αυτά τα παιδάκια τα οποία ψητιανεύουν στα φανάρια ή ζουν στους δρόμους. Έχουμε συνηθίσει να μην πηγαίνουν στο σχολείο και να μην εκτιμούν την εκπαίδευση. Και ξέρετε, βλέποντας αυτήν εδώ την εικόνα, η αλήθεια είναι ότι μας προκαλεί πολύ έντονα συναισθήματα και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι ότι θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Επίσης, αυτή η φωτογραφία συνοδεύτηκε από ένα τραγούδι και πηγαίνοντας προς τη θέση μου, θα ήθελα να το ακούσουμε λίγο δυνατά, γιατί μας το έστειλε ένα κοριτσάκι. Το έγραψε 12 χρονών κοριτσάκι αυτό το τραγούδι, η Αλεξάνδρα, σήμερα είναι 16. Για να ακούσουμε λίγο την Αλεξάνδρα που μας το έστειλε μέσω mail. You don't lie. I know that you don't lie. Είναι σήμερα 16 χρονών, είναι Ελληνίδα. Το έγραψε το τραγούδι στα 12 της χρόνια, έγραψε και το στίχο του τραγουδιού και τη μουσική. Και αν θέλετε να τη βρείτε την Αλεξάνδρα στο YouTube, το τραγούδι της λέγεται I Hope, ελπίζω. Θα προσπαθήσουμε να το προβάλλουμε αρκετά, να τη βοηθήσουμε την Αλεξάνδρα, το πλάσμα αυτό με το τεράστιο ταλέντο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τα θέματα της εκπομπής. Πριν όμως, πρέπει να σας πω και πρέπει να σας το πω πολλές φορές σήμερα, γιατί σήμερα θα σας δώσουμε τα 5.000 ευρώ μετρητά. Σήμερα φεύγουν από το στούντιο και περνούν στα χέρια ενός τηλεθεατή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα παιχνίδι τύχης πλέον. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγοροι είστε. Δηλαδή, ακούτε ένα μονοψήφιο. Εδώ είναι τα 5.000 ευρώ που τα έχουν ακουμπήσει δίπλα μου για τελευταία μέρα σήμερα. Ακούτε ένα μονοψήφιο ρυθμό στον τηλεφωνητή και όποιος τον πατήσει πιο γρήγορα, μέχρι το 9 είναι, αυτός θα πάρει το 5.000, αυτό είναι όλο. 901-645-45, 901-645-45. Πριν σας πω τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, θα πάμε λίγο στην αίθουσα σύνταξης που βρίσκεται ο Γιώργος Ζωσόμπολος, γιατί σήμερα ανήρτησε στο Facebook ο πατέρας του δολοφονημένου Γιώργου Φουντούλη ένα βίντεο. Ένα βίντεο πάρα πολύ συγκινητικό. Επικοινωνήσαμε μαζί του, είναι τα τελευταία γενέθλια του γιού του και τον ρωτήσαμε αν επιθυμεί δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο, καθώς είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές προσωπικές. Δεν παίζει ρόλο που αποφάσισε να το αναρτήσει στο Facebook. Ήταν μια επιλογή του να το αναρτήσει στο διαδίκτυο. Τον ρωτήσαμε αν θα επιθυμούσε να προβληθεί και στην τηλεόραση, γιατί θα το δείτε, είναι πολύ τρυφερές στιγμές. Και μας είπε ότι θέλω πολύ να το προβάλλετε για να αποδείξω ποιος πραγματικά ήταν ο γιος μου. Γιώργο.
Έτσι ακριβώς, Τατιάνα, όπως είπες και εσύ, είναι ένα βίντεο που τραβήθηκε πριν από λίγες ημέρες στα τελευταία γενέθλια του Γιώργου. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο, μιλάμε για το παιδί το οποίο δολοφονήθηκε πριν από δύο περίπου εβδομάδες στο Νέο Ηράκλειο μαζί με ένα ακόμη άτομο έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εδώ λοιπόν στο βίντεο βλέπουμε την τούρτα που έστησε η οικογένεια για τα 27 έτη του Γιώργου, για τα γενέθλια. Δίπλα ακριβώς είναι η αδελφή του, η οποία έχει σύνδρομο Down και όπως μας έχει πει και εδώ την εκπομπή ο πατέρας του Γιώργου Φοντούλη, ο κύριος Λάμπρος Φοντούλης. Ο Γιώργος ήταν το στήριγμα της αδερφής του. Ήταν μια κοπέλα που είχε προβλήματα εξαιτίας του από το σύνδρομο Down. Ο Γιώργος ήταν άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα την πρόσεχε, τη στήριζε, τη βοηθούσε. Οτιδήποτε χρειαζόταν ήταν δίπλα της, μέρα νύχτα, όλο το χρόνο, δεν έλειπε ποτέ από κοντά της. Και ο Λάμπρος ο Φοντούλης δημοσιοποίησε αυτό το βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τι άνθρωπος ήταν ο Γιώργος, ότι δεν ήταν αυτό το πρόσωπο που τον χαρακτηρίζουν κάποιοι για να αιτιολογήσουν την επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος του. Ήθελε να δείξει ότι πρόκειται για ένα απλό παιδί το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, ειδικότερα την αδερφή του, η οποία, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ζει μια πολύ δύσκολη. Έχει μια δύσκολη ζωή και ο Γιώργος ήταν το στήριγμά της. Θα δούμε τώρα το βίντεο με ήχο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι έχουμε δεχτεί και επιθέσεις για αυτό το θέμα. Ταμπέλες στους νεκρούς δεν μπαίνουν. Ο Γιώργος ο Φουντούλης είναι ένας νέος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το χώμα. Δεν υπάρχουν ταμπέλες στους νεκρούς λοιπόν. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα αλλάξουμε θέμα μετά. Δεν υπάρχει πιο γλυκό χρόνο από εμά. Βεβαίως δεν είχαν επιστρέψει χρήματα από το εξωτερικό. Κάτι λίγα είχαν αρχίσει να γίνουν, αλλά και μετά το μεσημέρι. Χάλια παλιά. Χάλια παλιά. Χάλια παλιά. Όμως δεν φαίνεται όμως ότι μπορεί να παρεμβεί. Ένα τραγούδα, το πάμε. Ένα πέφτει τραγούδα του Γιώργου. Μέχρι και τώρα να θυμίσουμε ότι πληρώνουμε διαδοχικά τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τις φόρους εισοδήματος που επίσης είναι το Φεβρουάριο. Yeah. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι πούμε, δεν υπάρχει, δεν παρέχεται νέο χρήμα στην οικονομία. Να πούμε. Είσαι Γιωργάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τη νιώτη στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Μπράβο Γιωργάκη. Να δούμε και το μήνυμα που στέλνει ο πατέρας. Γιώργο. Σούπερα, δολοφόνη, δείτε το κατόρθωμά σας. Αυτό το παλικάρι μαστερίσατε. 16 Δεκάτου 2013. Τα τελευταία γενέθλιά του μαζί μας. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε λίγο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΣΕΡΤ, μετά τα γεγονότα τα χθεσινά, την έφοδο των ΜΑΤ μέσα στο Ραδιομέγαρο. Επίσης, θα γνωρίσουμε την Ελευθερία. Η Ελευθερία είναι ένα 30χρονο κορίτσι που θα δώσει ένα μήνυμα ελπίδας σε όλους τους καρκινοπαθείς. Αυτή η κούκλα, λοιπόν, η οποία έκανε και μια καριέρα στο χώρο της αισθητικής και του μακιγιάζ, από τη στιγμή που έπαθε καρκίνο και το ξεπέρασε, ξεκίνησε μια νέα ζωή. Και όπως θα ακούσετε την ίδια να λέει, η ζωή της σήμερα είναι καλύτερη. Είναι πιο δυνατή μετά από αυτό, ξεκίνησε μια επιχείρηση, ενώ ήταν μέσα στο σπίτι και ταλαιπωρείτο με τις χημειοθεραπείες, φτιάχνει δικά της πράγματα, έχει αλλάξει η ζωή της στο καλύτερο. Η Ελευθερία υπήρξε μακιγιές πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Ήταν 2 χρονών το παιδί της όταν έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο. Οι χημειοθεραπείες που ακολούθησαν επηρέασαν την καθημερινότητα με το γιο της. Γιατί και στο σπίτι που ήμουνα δεν ήμουνα η μαμά που ήξερε, δεν ήμουνα η μαμά που θα κάτσουμε εύκολα να παίξουμε ή θα βγούμε έξω να πάμε στις κούνιες. Δεν μπορούσα να πάω σε παιδότοπους. Βράχος στο πλευρό της στάθηκε ο σύζυγός της, με τον οποίο χώρισε αργότερα. Είχα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα μου πραγματικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή ήταν πολύ υπερπροστατευτικός από την πολύ του αγάπη, αυτό δεν κάνει πάντα καλό. Σήμερα δηλώνει ότι η μάχη με τον καρκίνο την έκανε πιο δυνατή.
Και επειδή οι πάσχοντες που μας παρακολουθούν είναι πάρα πολλοί, χαμογελάστε, πάρτε δύναμη, μείνατε κοντά μας. Σε λίγο η Ελευθερία θα μας τα πει. Πριν ξεκινήσω με το θέμα της κρατικής τηλεόρασης, θα ήθελα να ξαναπώ τον διαγωνισμό και να δώσω τα τηλέφωνα. Θα σας το πω πάρα πολλές φορές σήμερα το διαγωνισμό. Καθώς είναι η μέρα που πρέπει να φύγουν τα χρήματα από εδώ και να περάσουν στα χέρια ενός τηλεθεατή. 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Δώστε τα τηλέφωνα. 901-600-45-45. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο στο οποίο έχουμε συνοψίσει τα γεγονότα από τη νύχτα, τα ξημερώματα, μετά την έφοδο των ΜΑΤ στην ΕΡΤ μέχρι αυτή την ώρα. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά. Είμαστε εδώ και σας θέλουμε και εσάς κοντά μας. Ξημερώματα 5ης 7 Νοεμβρίου. Δημιουργίες των ΜΑΤ μαζί με τον Εισαγγελέα εισβάλλουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και εκενώνουν το κτίριο από τους απολυμμένους που παρέμεναν εκεί από την 11η Ιουνίου. Οι είσοδοι αποκλείστηκαν από κλούβες των ΜΑΤ, ενώ η κεντρική πύλη του ραδιομεγάρου έκλεισε με αλυσίδα και χειροπέδες. Μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου. Παρουσία εισαγγελέα έγινε η καταμέτρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού της ΕΡΤ, ενώ έξω από το κτίριο βρέθηκαν βουλευτές και καλλιτέχνες. Ένταση επικράτησε όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους πρώην εργαζομένους της ΕΡΤ να εγκαταλείψουν το κτίριο, ενώ η αστυνομία έκανε περιορισμένη χρήση χημικών. Συνάδελφοι, μπήκα τα μάτια στο ραδιομέγαρο. Όλοι τώρα εδώ. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη ραδιοφωνική εκπομπή. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσιμπίδας έμεινε πίσω από το μικρόφωνο και συνέχιζε να κάνει την εκπομπή. Καλώς ήρθες 1930. Καλώς ήρθες Μεσαίωνα. Λίγα λεπτά μετά τον διέκοψαν και του ζήτησαν να βγει από το στούντιο. Μου επέτρεψαν να μαζέψω τα προσωπικά μου αντικείμενα και με οδήγησαν μετά σε ένα περιπολικό και από εκεί στη Γαδά. Έγινε η επέμβαση της αστυνομίας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της ομαλότητας. Σας υπενθυμίζω ότι το ραδιομέγαρο βρισκόταν υπό παράνομη κατάλυση με αποτέλεσμα την καθημερινή επιπλέον ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Και η επέμβαση έγινε με παρουσία εισαγγελέα. Χθες βράδυ έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μπροστά στα ΜΑΤ στο πεζοδρόμιο της Μεσογείων έστησαν αυτοσχέδιο στούντιο και μετέδωσαν το δελτίο ειδήσεων των 9. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Μάχη. Σε αυτό το πολύ διαφορετικό δελτίο. Να πούμε, λοιπόν, και ίσως πολύ διαφορετικό δελτίο για τα παγκόσμια μας. Χρονικά έτσι. Ακόμη. Ήμασταν όλοι πολύ συγκινημένοι πριν από λίγο που ξεκίνησε. Η παρουσιάστρια Αγλαία Κυρίτση παρουσίασε το δελτίο που μεταδόθηκε μέσω του site των απολυμμένων της ΕΡΤ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Κανονικά στην αποφώνηση λέγαμε ότι ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός όμως, όπως είπε στην αρχή και ο κύριος Πλοίος, είναι με το μέρος μας. Και αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Πιο μεγάλη, πιο φωτεινή. Οι απολυμμένοι της ΕΡΤ υποστηρίζουν πως θα μείνουν έξω από το ραδιομέγαρο, όσο και αν χρειαστεί. Νομίζω παγκόσμια πρωτοτυπή αυτό. Το δελτίο των 9 ενός πρώην κρατικού καναλιού, γιατί πια δεν υπάρχει η ΕΡΤ, δίπλα στα ΜΑΤ. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα σε λίγο με την κυρία Άννα Σιμακοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Χαρά Καφαντάρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε και απευθείας σύνδεση με το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και θα τα πούμε όλα. Πάμε να συνεχίσουμε το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Εκεί βρίσκεται ο Ζήσης Μούσιος. Ζήση, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, η κατάσταση να σας περιγράψω πώς είναι τώρα. Οι αστυνομικές δυνάμεις κρατούν αποκλεισμένο τον χώρο, το φυλάτουν. Μέσα στο κτίριο δεν βρίσκεται κανένας αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν απ' έξω εργαζόμενοι της ΕΡΤ, καθώς και απλός κόσμος. Στις 6 ώρα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω εδώ από την ΕΡΤ, όπου στις 9 ώρα το βράδυ θα γίνει και πάλι το δελτίο ειδήσεων εδώ στο πεζοδρόμιο, όπως έγινε και χθες.
Να σας πω πως υπάρχουν διάφορα ζητήματα αυτή τη στιγμή για το πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία, τα ζητήματα τα οποία θέτουν και οι ίδιοι οι πρώην εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα, όπως ποιος θα παραλάβει όλον αυτόν τον εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στο κτίριο, να πιστοποιηθεί ότι δεν έχει γίνει καμία βλάβη, καμία φθορά από τα μηχανήματα καθ' όλη τη διάρκεια που βρισκόντουσαν μέσα οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ, και από εκεί και πέρα να δούμε πότε και αν θα ξεκινήσει να λειτουργεί η ΝΕΡΙΤ, το φορέας ο καινούριος, ο οποίος σύμφωνα με όσα έχουν πει από την κυβέρνηση αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του χρόνου. Πρέπει να είναι έτσι συναισθηματικά για σένα μια ξεχωριστή ζωντανή σύνδεση αυτή. Να πω στον κόσμο ότι ο Ζήσης ο Μούσιος, ο οποίος είναι συνεργάτης της δικής μας εκπομπής εδώ στο Star από το καλοκαίρι, ήταν ένας από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μέχρι τη στιγμή που έκλεισε. Άρα φαντάζομαι ότι αυτή εδώ η απευθεία σύνδεση που κάνει η Ζήση πρέπει συναισθηματικά και για σένα να είναι ιδιαίτερη. Έχει πολλά συναισθήματα η σημερινή μέρα και για μένα. 11 χρόνια εδώ συμβασιούχος, έζησα ίσως τις καλύτερες τουλάχιστον προσωπικές μου στιγμές και δημοσιογραφικές. Περιμένω να ζήσω εξίσου καλές και στο Στάρο που βρισκόμαστε τώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας μιλήσει και η Μάχη Νικολάρα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ, όσο ήταν η ΕΡΤ κλειστή, που η οποία εδώ και σχεδόν για 5 μήνες Μάχη, κάνατε το... κάτι το οποίο κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί, να διαχειρίζεστε μόνοι σας ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι δεν είναι? Ναι, και εμείς δεν μπορούσαμε φυσικά να φανταστούμε όταν ξεκίνησε όλο αυτό στις 11 Ιουνίου ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να φτάσουμε 5 μήνες να παράγουμε πρόγραμμα με τον τρόπο που το παράγαμε όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τον επαγγελματισμό, θέλω να πω, και τη συνέπεια που πάντα διέκρινε ένα δημόσιο κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ, μια δημόσια ραδιοτηλεόραση, και μάλιστα να βελτιώσουμε, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, αυτό το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση τουλάχιστον, γιατί πραγματικά προσπαθήσαμε με τα ελάχιστα μέσα που διαθέταμε σε τεχνικό επίπεδο, ενώ με τη δυνατότητα που είχαμε να κάνουμε εξωτερικά γυρίσματα και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να φανταστεί κανείς με τα δεδομένα που υπήρχαν, να παράγουμε μια ενημέρωση κοντά στην κοινωνία, να ανοίξουμε δηλαδή τη φωνή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην κοινωνία, να πει τα προβλήματά της, να εξηγήσει την πραγματικότητα που βιώνει, και νομίζουμε ότι αυτό ήταν κάτι που η κοινωνία το είχε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί η ανταπόκριση που δεχόμασταν από την κοινωνία σε όλες τις συλλογικότητες, δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά κόμματα τα οποία στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια, σύσσωμη αντιπολίτευση μέχρι πριν από λίγες μέρες, μάλλον όχι, σύσσωμη αντιπολίτευση μέχρι και χθες. Τα τέσσερα κόμματα. Να ρωτήσω κάτι όμως, γιατί αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Το θέμα είναι από εδώ και στο εξής. Η κρατική τηλεόραση έχει κλείσει. Από το Ραδιομέγαρο έχετε φύγει, έχει κοινωθεί. Τι προσδοκάτε, δηλαδή, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Βγάλατε χθες ένα δελτίο ειδήσεων στις 9. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει, διότι η διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου φορέα έχει προχωρήσει? Θα σας δώσω ένα στοιχείο που νομίζω ότι είναι ένα καλό δείγμα που μπορεί να προειδεάσει κάποιον για το τι θα μπορούσε να γίνει. Το χθεσινό δελτίο ειδήσεων, το οποίο βγήκε από εδώ με αυτόν τον αυτοσχέδιο τρόπο από το οδόστρωμα της Λεωφόρου Μεσογείων, το παρακολούθησαν 1.250.000 Έλληνες πολίτες, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επίσης, το διαδίκτυο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο έχει αυτή τη διαδραστικότητα που μας είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή για να παίρνουμε τα μηνύματα από την κοινωνία, έχει κατακλειστεί στα social media που λέμε από μηνύματα συμπαράστασης. Άρα λοιπόν αυτό μας δίνει το μήνυμα σε εμάς, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ότι ο κόσμος περιμένει από εμάς κάτι, περιμένει μια συνέχεια. Και αυτό ακριβώς επεξεργαζόμαστε τώρα. Α, σκέφτεστε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες... Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας? Ένα βιώσιμο σχήμα βεβαίως. Το οποίο θα μπορούσε και να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη του κόσμου για μια ενημέρωση σαν αυτή που θελήσαμε, επιδιώξαμε και καταφέραμε να προσφέρουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και ακόμη καλύτερη φυσικά, αλλά και από ένα σχήμα μιας δημοσιογραφίας που ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς
την παρέμβαση είτε του κράτους και των κομμάτων, είτε των επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν ένα σταθμό. Αρκετοί από εσάς έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν στο νέο σχήμα της ΕΡΤ, ούτως ή άλλως, και είναι πάρα πολλοί. Και μάλιστα οι παλιοί υπάλληλοι, επειδή μοριοδοτούνται, είναι και πολύ πιο εύκολο για εσάς να μπείτε σε αυτό το νέο σχήμα. Δεν υπάρχει θεία σύνδεση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ασημακοπούλου. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να λήξει αυτό από την επέμβαση των ΜΑΤ. Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι? Γιατί έπρεπε να γίνει νύχτα? Γιατί έπρεπε να δούμε τις χειροπέδες στην πόρτα της ΕΡΤ? Γιατί έπρεπε να δούμε μαύρο πριν από λίγους μήνες? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να λυθεί το θέμα της ΕΡΤ? Νομίζω ότι θα μου κάνετε την πιο δύσκολη ερώτηση. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα όλο αυτό? Πιστεύετε ότι έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα? Εγώ προσωπικά ναι. Και αναφερθήκατε στις εικόνες που βλέπουμε. Δυσάρεστες εικόνες. Αν και μου επιτρέπετε οι χειροπέδες και οι αλυσίδες, αν και μου επιτρέπετε, δεν είδαμε εικόνες βίας έτσι με τα ΜΑΤ, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Παρόλο που υπήρξαν καταγγελίες για βία. Δεν ήταν ευχάριστες εικόνες. Από την άλλη πλευρά Είδαμε τα ΜΑΤ να σπρώχνουν τους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά ξεκινήσατε την εκπομπή σας με εικόνες οι οποίες ήταν πολύ, πολύ πιο δυσάρεστες. Πολύ πιο δυσάρεστες. Εικόνες της Ελλάδας σε κρίση. Και επειδή εγώ έχω, αν θέλετε, τη δύσκολη δουλειά, στηρίζοντας την κυβέρνηση σαν βουλευτής, να λέω σκληρές αλήθειες αυτή την περίοδο στον κόσμο, απλά να διαβεβαιώσω ότι αυτές τις εικόνες προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Και όταν συζητάμε και κάνουμε πολιτικές αναλύσεις, και χαίρομαι που είμαστε σε ένα περιβάλλον που βάζεται έτσι και μια άλλη διάσταση στην πολιτική κουβέντα, όταν βλέπουμε βίντεο όπως αυτό το οποίο δείξατε, ας θυμόμαστε πάντα ότι πίσω από αυτό υπάρχουν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Οπότε δεν είμαστε μόνο πολιτικά πρόσωπα εμείς οι βουλευτές. Εγώ είμαι και μάνα, όπως είστε κι εσείς. Δεν υπήρχε λοιπόν όμως άλλος τρόπος, δηλαδή θα επιμείνω πάμε στην ανθρώπινη. Λέτε, έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, πάλι με τα ΜΑΤ. Πάμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Συμμερίζομαι και λυπάμαι ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Αν και η περίπτωση των ανθρώπων στην ΕΡΤ, όπως είπατε, δεν είναι τόσο τραγική, υπό την έννοια ότι πάρα πολλοί από αυτούς μοριοδοτούνται και μπορούν να βρουν δουλειά στη νέα δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm. Ας θυμόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει νέα δημόσια τηλεόραση, που την έχουμε συζητήσει διεξοδικά στη Βουλή και η οποία θα λειτουργήσει, η οποία λειτουργεί και πρέπει να λειτουργήσει στο Ραδιομέγαρο, διότι αυτό είναι περιουσία του ελληνικού λαού, όχι της χούφτας των εργαζομένων που ήταν εκεί. Μου λένε ότι έχουμε πάλι την εικόνα, να τη βλέπουμε, δεν ξέρω αν... Ναι. Ναι, ναι, μονό στη μάχη. Ναι, μας ακούτε τώρα, μας ακούτε ζήσιμους. Σας ακούμε, ναι. Α, ωραία. Πρέπει όμως επιτέλους να ζούμε σε μια χώρα που εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό έγινε στο Ραδιομέγαρο. Δεν ανήκει στους εργαζόμενους στο Ραδιομέγαρο. Ανήκει στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα φορολογούμενο. Και αν οι εργαζόμενοι αυτοί θέλουν να κάνουν δελτία, με γεια τους, με χαρά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένη να το πληρώνω. Εγώ θα πληρώσω τη δημόσια τηλεόραση, την οποία έχει συστήσει το ελληνικό κράτος και στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις αυτές. Δεν θα ξαναπληρώσω η δημόσια τηλεόραση να αγοράσει αυτά τα πανάκριβα μηχανήματα για να αναμεταδίδει θέματα στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας ως φορολογούμενος. Για όνομα του Θεού, γιατί? Λοιπόν, με ρωτάτε αν έπρεπε να γίνει έτσι. Έχω την αίσθηση ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος, κατά βάθος, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Εγώ είχα πει σε πολιτικές κουβέντες όταν έπεσε το μαύρο, ναι, συναισθηματικά, απ' την άλλη, συμβόλιζε το τέλος μιας εποχής που έπρεπε να επέλθει. Είχα πει ότι ήταν ένας γόρδιος δεσμός το θέμα της ΕΡΤ. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Και σας λέω και τώρα για αυτό το οποίο συνέβη, ότι πιστεύω ότι εξαντλήθηκαν με το παραπάνω τα περιθώρια διαπραγματεύσεων για να φύγουν από την περιουσία του ελληνικού λαού. Και σας είπα πριν ότι η δύσκολη ερώτηση για μένα ήταν γιατί νωρίτερα. Με ρωτήσατε και γιατί νύχτα. Κανείς δεν θέλει εντάσεις, κυρία Στεφανίδου. Είναι το τελευταίο πράγμα αυτή τη στιγμή στη χώρα με όλα όσα συμβαίνουν. Κανείς δεν θέλει εντάσεις. Απ' την άλλη πλευρά, ο νόμος θα εφαρμόζεται. Είναι λαϊκή απέτηση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό λέμε κι εμείς, ότι πρέπει ο νόμος να εφαρμόζεται. Ακριβώς αυτό λέμε. Και θα ήθελα να μου πείτε
με βάση ποιο νόμο έκλεισε η ΕΡΤ με αυτό τον πραξικοπηματικό τρόπο στις 11 Ιουνίου. Με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή, ουδέποτε οι Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό ακριβώς για αυτό το λόγο, επικύρωσαν αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ουδέποτε και φυσικά μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία υπέγραψαν μόνον οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πραξικόπημα δηλαδή, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, απέναντι στον ελληνικό λαό που είχε μαύρο στις τηλεοπτικούς οθόνες και στους δέκτες τους ραδιοφωνικούς από τις 11 Ιουνίου και μετά, πραξικόπημα και ενδοκυβερνητικό. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου ορθό ότι εξαντλήθηκαν όλες οι επιλογές. Δεν είναι αληθές. Αυτό το ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Θα φεύγατε δηλαδή από μόνοι σας, ήσασταν διατεθειμένοι να φύγετε? Αναδιάρθρωση, αναδιάρθρωση της εταιρείας. Αναδιάρθρωση σημαίνει απολύσεις. Αναδιάρθρωση της εταιρείας είχε γίνει ήδη το 2010, εν λειτουργία, και μπορούσε να γίνει κι άλλη. Συγγνώμη, έβαλατε γυαλιά για να δω το όνομα, αλλά δεν το βλέπω το όνομα της κυρίας. Συγγνώμη, η κυρία Καφταρίδο, είναι η μάχη Νικολάρα. Η κυρία Νικολάρα, λοιπόν. Κυρία Νικολάρα, επειδή είμαι νομικός και επίσης εκλεγμένη βουλευτής, σας διαβεβαιώνω ότι αυτά τα οποία λέτε είναι κάποια νομοτεχνικά θέματα πίσω από τα οποία δεν είναι αληθινά, πώς να σας το πω. Με απόλυτα νόμιμο τρόπο έγινε. Και αν δεν θέλει κανείς να πιστέψει εμένα ή εσάς, ας πιστέψει το Συμβούλιο της Επικρατείας που επεφάνθη, ας πιστέψει επίσης τον εισαγγελέα, ο οποίος ήρθε. Η οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει εκδοθεί, όπως γνωρίζετε. Ωραία. Και η προσωρινή απόφαση είπε απλά ότι ο δημόσιος ραδιοφωνικός. Δεν θα κάνω αυτό, γιατί αυτό ήταν το θέμα το οποίο έπρεπε να συζητάμε πριν από 5 μήνες. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς, η κατάληψη δεν ήταν παράνομη, κυρία Νικολάρα. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καφαντάρη. Κυρία Καφαντάρη, είπε η κυρία Ασημακοπούλου ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση κατάληψης νωρίτερα. Λοιπόν, ότι άργησε πάρα πολύ. Καταρχάς θα πω ότι συμφωνώ με την κυρία Ασημακοπούλου ότι είναι δημόσιος χώρος η ΕΡΤ. Ναι. Συμφωνώ ότι η νομιμότητα πρέπει να τηρείται. Αλλά ποια νομιμότητα μιλάμε? Ανέφερε η εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΤ, τέως εργαζόμενη, έτσι, στην ΕΡΤ, η απολυμένη, γιατί αυτή τη θρηλυκή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ψηφίστηκε και η οποία είχε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να περάσει στη Βουλή, δεν ψηφίστηκε, την ψήφισε η κυβέρνηση. Να μην μείνουμε σε Όχι, αυτό, είναι πάρα πολύ εγώ σημαντικό, θα ήθελα να μου πείτε. Γιατί επιτρέψτε μου, όταν μιλάμε για νομιμότητα, ναι, έχει εκπνεύσει. Ναι, και τι σημαίνει, όμως ένα θέμα, επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς. Ναι, και το έτσι, θέμα που πάμε λοιπόν, να κουβεντιάσουμε είναι παλιό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και να μην το ξεπερνάμε αυτό. Το ζήτημα είναι πώς έληξε η κατάληψη. Γιατί αυτό είναι. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Οι εργαζόμενοι. Να λήξει η κατάληψη. Κοιτάξτε, ή να σας να πω. Κοιτάξτε να σας πω. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ουσιαστικά είχαν καταστεί υπεύθυνοι για την περιουσία του ελληνικού λαού επίσημα, για τα μηχανήματα, για τις εγκαταστάσεις και για όλα αυτά. Και περιφρουρούσαν αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού όντας μέσα στην ΕΡΤ. Χθες που μπήκε ο εισαγγελέας, και μάλιστα ο εισαγγελέας, όπως ανέφερε ο ίδιος, τον ειδοποίησαν το βράδυ να δει μήπως γίνει κανένα έκτροπο. Παρέστη εκεί ένα χρονικό διάστημα, δεν έγινε κάποιο έκτροπο, ας πούμε, ξέρετε, κτλ. Όλη η διαδικασία αυτή η οποία έγινε είχε ένα σκοπό ουσιαστικά. Κάποιες εστίες αντίστασης, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι σήμερα η ΕΡΤ έγινε ένας πόλος αντίστασης και είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για όλους τους εργαζόμενους, γιατί ξέρετε τώρα τις πολιτικές που εφαρμόζονται, τις απολύσεις, τα μνημόνια, τις διαθεσιμότητες κλπ. Και βέβαια το πιο σημαντικό, επιτρέψτε άρα, μου ουσία, να πω. Βλέπατε όχι, την ΕΡΤ το πιο σημαντικό, ένα σύμβολο αντίστασης. Σύμβολο αντίστασης, ένα αντίστασης. Αλλά χωρίς ναι, να ξεχνάμε ότι η ΕΡΤ. Δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει όμως κάποια στιγμή κρατική τηλεόραση. Να λειτουργήσει η κρατική τηλεόραση. Κανείς δεν είπε γιατί να μην λειτουργήσει και η κρατική τηλεόραση ήταν η ΕΡΤ. Εμείς το τονίζω αυτό γιατί νομίζω ανέφερε κάτι και η κυρία Σημακοπούλου. Έχει συσταθεί η εταιρεία, έχουν γίνει πρώτες προσλήψεις. Τότε γιατί να κλείσει η ΕΡΤ. Έχουν γίνει πρώτες νέες προσλήψεις. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάποιοι να δουλεύουν. Ναι. Αυτό δεν θα έπρεπε να προχωρήσει. Θα έπρεπε να συνεχίσει να είναι ένας πόλος αντίστασης. Δεν το λέω με την έννοια ότι μόνο πόλος αντίστασης. Καταρχάς η δημόσια
δημόσια ραδιοτηλεόραση. Πάντως εμείς είχαμε και ο ρόλος των οποίων παίζει τόσα χρόνια, έτσι, και για τους Έλληνες σε όλη την Ελλάδα, και για τους Έλληνες του εξωτερικού και τους μετανάστες, και για το Φαντάρο, ας πούμε, στον Εύρο. Ναι. Και όλα αυτά ήταν σημαντική, και η συνεισφορά της, η πολιτική, η πολιτιστική κλπ. Ήταν σημαντική. Εμείς, σαν πολιτικός χώρος, δεν υπερασπιζόμαστε τον κομματισμό, γιατί λειτουργήσε κατά διαστήματα και κομματικά, με κατευθύνσεις κλπ. Mm. Αλλά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση την υπερασπιζόμαστε, και γι' αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί, και λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα όλα. Έχει εκπνεύσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πρέπει να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Μην το ξεχνάμε, μιλάμε για νομιμότητα. Έτσι, όταν μιλάμε πότε για νομιμότητα. Λοιπόν, θα όσον αφορά την καινούρια, θα πω ότι οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν συμβάσεις. Είναι μια σειρά ζητήματα. Λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση στο παλιό κτίριο της ΕΤ1 ή υπολειτουργεί στην ουσία. Ανάψα καλά αρμόδιο υπουργού. Σε δύο εβδομάδες θα έχει μεταφερθεί σε δύο εβδομάδες θα έχει λειτουργήσει ξανά. Άκουσα ότι θα έχει μεταφερθεί σε δύο εβδομάδες. Δημόσια τηλεόραση έτσι όπως την ξέραμε, έτσι όπως την γνωρίζαμε. Έτσι άκουσα ότι θα μεταφερθεί σε δύο εβδομάδες. Τώρα, τι σημαίνει ακριβώς αυτό για τον εμπλουτισμό του προγράμματος, δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν είναι. Δεν είναι η δική σας. Αλλά να πω όμως ότι έχασε εγώ δεν έχω δημόσιο, πρόβλημα με τα σύμβολα αντίστασης. Με κανένα πρόβλημα. Απλά θα ήθελα παρακαλώ να μην είναι σε δημόσιους χώρους και να μην τα πληρώνω εγώ αν δεν μ' αρέσουν. Μα έχασε ο ελληνικός λαός. Έχασε με το κλείσιμο της ΕΡΤ από συμβάσεις που είχε κάνει η ΕΡΤ η προηγούμενη και η ΝΕΤ. Έχει χάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, όταν λέμε είμαστε σε περίοδο ρητότητας. Επειδή έκλεισε, όχι επειδή έχει μια νέα δημόσια τηλεόραση η οποία του ανήκει. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι η νέα δημόσια τηλεόραση. Και επίσης, για να μην κοροϊδευόμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εκτός από τα νομοτεχνικά τα οποία θίγεται. Είναι σοβαρά θέματα δημοκρατίας. Είναι εκεί πέρα είναι για, θέματα να δημοκρατίας. Για να μαζεύει ψηφαλάκια από την πελατεία του που είναι αυτές οι συντεχνίες που τον στηρίζουν. Εγώ θα σας πω. Μην μου λέτε τώρα για τα σύμβολα αντίστασης και τη δημοσιογραφία. Το κλείσιμο στην ΕΡΤ και το μαύρο στην ΕΡΤ. Κινητοποίησε συνειδήσεις και άλλαξε συνειδήσεις σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικά στην επαρχία, νομίζω μπορεί να το έχετε δει κι εσείς, μιας και είστε βουλευτής επαρχίας αυτό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Εμένα στα Γιάννενα, έτσι? Όταν έγινε αυτή η ιστορία της προάλλης, ξέρετε τι μου λέγανε. Μα καλά, ακόμα δεν είχαν βγει αυτοί από εκεί μέσα. Αυτό μου λέγανε. Υπήρχε πραγματικά σε ένα μέρος του κοινού η αίσθηση ότι η δημόσια τηλεόραση που παρακολουθούμε εξέπεμπε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού δεν γνώριζε ότι ήταν υποκατάληψη το ραδιομέγαρο και υπήρχαν ακόμη μέσα. Δεν το ξέραν στα Γιάννενα. Λέει, καλά, αυτή όχι μόνο μέσα. Στα Γιάννενα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λάβαν πολλά μηνύματα. Τότε γιατί απολύθηκαν αυτοί οι εργαζόμενοι αφού θέλαμε να κάνουμε μια καινούργια ΕΡΤ, κυρία Σιμακοπούλου. Γιατί δεν φτιαχνόταν από μέσα αυτό. Γιατί ζήτησε η Τρόικα 3.000 έναν αριθμό να απολύσουμε. Γι' αυτό το κάναμε. Ορισμένα πράγματα έχουν τσαπίσει τόσο πολύ. Ακριβώς γι' αυτό δεν σας έχουν ενημερώσει. Πάντως. Πάντως, δεν έχετε ενημερωθεί ότι ο λόγος που έκλεισε η ΕΡΤ είναι ακριβώς για να υπάρξουν 2.000 απολύσεις. Δεν έχετε ενημερωθεί γι' αυτό. Και έπονται και άλλες. Συγγνώμη, αλλά το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το θέμα είναι αυτοί που θα εργαστούν τώρα στην ΕΡΤ. Με ποια κριτήρια θα εργαστούν. Ποια κριτήρια έχουν τεθεί για να προσληφθούν οι νέοι εργαζόμενοι. Θεωρείτε το ότι κριτήριο το δημοσιογραφικό, το κριτήριο του ποιος είναι καλά στη δουλειά του, το δείγμα ποιος είναι καλό στη δουλειά του, έχει τεθεί. Στη στελέχηση της ΔΕΛΤΑΤΑΠ. Αν δεν απαιτώ με τα κριτήρια είναι ΑΣΕΠ, κυρία Στεφανίδου. Τα κριτήρια τα καινούργια για τις μακροχρόνιες συμβάσεις είναι ΑΣΕΠ. Τα προσωρινά κριτήρια... Όχι, δεν είσαστε πληροφορημένοι σωστά. Ήταν τύπου ΑΣΕΠ. Όπου υπήρχε προνομιούχα μοριοδότηση για τους ανθρώπους που χάσαν τις δουλειές. Με τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν. Που είναι τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συμφωνώ μαζί σας. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει καλύτερα, όπως και ο αρμόδιος Υπουργός για τη νέα δημόσια τηλεόραση ξέρει καλύτερα. Άρα λοιπόν οι μακροχρόνιες συμβάσεις θα αφορούν μόνο 700 ανθρώπους. Μάλιστα. Για τη νέα τηλεόραση. Πάλι καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω πριν κλείσουμε μία κουβέντα. Μία κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγο για νομιμότητα. Και επειδή εγώ είμαι πολίτης και επειδή σε όλη αυτή την ιστορία διακυβεύεται η ζωή μου η ίδια και άλλων 2.656 ανθρώπων, θα ήθελα αυτός που το λέει, η κυβέρνηση δηλαδή, που επικαλείται την νομιμότητα, να είναι η πρώτη που το κάνει. Μάλιστα. Γιατί η ΕΡΤ
δεν έκλεισε νομίμως και αυτό θα αποδειχθεί στα δικαστήρια. Μας, να σας ευχαριστήσουμε. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την πρόταση Μομφής. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξαναπώ το διαγωνισμό, διότι ολοκληρώνεται σήμερα και φεύγουν τα χρήματα από το στούντιό μας. Φεύγουν τα 5.000 ευρώ από εμάς εδώ και θα περάσουν στα χέρια ενός τηλεθεατή, ο οποίος θα τηλεφωνήσει τώρα. Και θα είναι και πολύ γρήγορος. 901-645-45, 5.000 ευρώ στον πιο γρήγορο, γιατί ο πιο γρήγορος κερδίζει. Καλή επιτυχία, διαφημίσεις. Ευρώ θα γίνουν δικά σας σε περίπου μία ώρα από τώρα. Δίνω τα τηλέφωνα να δούμε ποιος θα τα πάρει. 901-600-45-45. 901-600-45-45. Και θα περάσω στην κυρία Καφαντάρη. Με την κλασική πολιτική λογική κατατέθηκε μια πρόταση Μομφής εντελώς ανεξήγητη, λένε κάποιοι. Ανεξήγητη. Δηλαδή, τη στιγμή που η κυβέρνηση είχε μπροστά της πολιτικά αγκάθια, είχε τους φόρους στα ακίνητα, είχε το θέμα των πληστηριασμών, υπήρχαν πολλές διαφωνίες στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό, διαφωνίες βουλευτών. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, καταθέτω πρόταση Μομφής για την ΕΡΤ. Και λέει ο απλός πολίτης, για την ΕΡΤ. Εδώ καιγόμαστε, εδώ υποφέρουμε, εδώ κοντεύουμε να χάσουμε το σπίτι μας, εδώ φοβόμαστε μην χάσουμε το σπίτι μας. Στους πληστηριασμούς αύριο μεθαύριο. Για την ΕΡΤ, με αφορμή την ΕΡΤ. Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, όταν κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας στο Κοινοβούλιο, ανέφερε το εξής. Με αφορμή την ΕΡΤ, δεν καταθέσαμε την πρόταση Μομφής κάνοντας χρήση συνταγματικού δικαιώματος και με βάση τον κανονισμό της Βουλής για την ΕΡΤ αποκλειστικά. Εμείς καταθέσαμε αυτή την πρόταση δυσπιστίας για δύο λόγους. Το πρώτο και το κύριο είναι η κατάλυση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων που σταδιακά τα τελευταία χρόνια προχωρεί ραγδαία, θα έλεγα, και η ΕΡΤ ήταν η τελευταία αφορμή με την επέμβαση των ΜΑΤ που έγινε πριν από δύο μέρες. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, για να αναδείξουμε στην ουσία και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ο κύριος Πρωθυπουργός να έρθει αυτή τη φορά, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε παρουσίες, πάνω στο θέμα της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού και της εξαθλίωσης που έχει οδηγηθεί ο ελληνικός λαός από αυτές τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια. Δεν έγινε δηλαδή, για να γυρίσουν έχει όλοι δύο... πίσω στο Μαντρί, δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δημοκρατικός χώρος είμαστε. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες. Βεβαίως, γιατί είμαστε ένας χώρος δημοκρατικός, ο καθένας εκφράζεται, έτσι συλλογικά αποφασίζουμε και υλοποιούμε αυτά τα οποία συλλογικά αποφασίζουμε. Δεν είμαστε ένα κόμμα να κουκουλώσουμε τα πράγματα. Κυρία Σημακοπούλου. Έτσι, αυτό το διτό χαρακτήρα λοιπόν έχει η πρότασή μας. Δυστυχώς την ώρα που ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και η κυβέρνηση δίνουν μία μεγάλη μάχη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και να τελειώνουν τα μνημόνια, και όταν για πρώτη φορά έχουμε κάτι στα χέρια μας το οποίο μας δίνει έτσι δύναμη και ελπίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ για καθαρά εσωκομματικούς λόγους πάει να μας φέρει μία μαχαιριά. Εντάξει. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Πολλοί λένε ότι σας συμφέρει και εσάς όμως. Θα... Σας συμφέρει. Θα συσπηρωθεί, λένε και η Νέα Δημοκρατία. Τα ουδέν... μέτρα τα οικονομικά πολύ δύσκολα θα περνούσαν. Ενώ τώρα... Ουδέν κακόν αμυγές... καλού, κυρία Σταθανίδου. Βολεύεστε κι εσείς, λένε κάποιοι. Ουδέν κακών αμυγές καλού. Σίγουρα, στη διαπραγμάτευση, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού, θα γίνει. Θα απαντηθεί η πρόταση αυτή δυσπιστίας. Θα πάμε παρακάτω και θα τα καταφέρουμε. Και στο τέλος θα μπορέσουμε να φέρουμε το χαμόγελο πίσω στα χείλη των Ελλήνων. Μάλιστα. Μεγάλη ευθύνη του κάθε βουλευτή σε όποιο πολιτικό χώρο να βρίσκεται σήμερα. Και τις ευχαριστώ και τι δύο κυρίες θερμότατα. Με την ευχή, γιατί εδώ είμαστε περισσότερο γυναικεία εκπομπή, να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες στη Βουλή. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και περισσότερες γυναίκες βουλευτίνες. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε με την, ελευθερία που θα δώσει δύναμη και ελπίδα σε πάρα πολύ. Κόσμο που πάσχει όχι μόνο από καρκίνο. Η ελευθερία ξεπέρασε τον καρκίνο, όμως είναι πολλοί πάσχοντες που παρακολουθούν την εκπομπή μας και νομίζω ότι θα είναι μια δωτά αισιοδοξία η ελευθερία που θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως θα σας ξαναπώ για το διαγωνισμό. 5.000 ευρώ μετρητά, δώστε τα τηλέφωνα και αμέσως μετά ας δούμε το βίντεο για την ελευθερία. Χαίρομαι που
γνώρισα τον καρκίνο. Με ταλαιπώρησε, βέβαια, αλλά εντάξει, τον αγαπάω. Τον αγαπάω γιατί μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Με έκανε καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστεψα ποτέ ότι θα πεθάνω από αυτό. Απλά κουράστηκα πολύ. Εκεί έσπασα εγώ κάποια στιγμή. Οι δοκιμασίες της ζωής μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Μας αφυπνίζουν και μας αναγκάζουν να βλέπουμε γύρω μας ό,τι πραγματικά αξίζει. Από μια πολύ δυνατή δοκιμασία πέρασε και η Ελευθερία Δαρζέντα. Ήταν μια επιτυχημένη μακιγιές με επώνυμους πελάτες και μια όμορφη ζωή. Μέχρι που ο καρκίνος έκανε την εμφάνισή του στα 30 της χρόνια και όλα άλλαξαν. Ο καρκίνος εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2008, εκεί στις γιορτές μέσα. Και λίγες μερούλες μετά τα δεύτερα γενέθλια του γιού μου. Είχα κάτι πόνους αριστερά, στο χέρι και πώς είναι ο πόνος της καρδιάς που χτυπάει και πίσω. Μετά από κάνα δύο μέρες είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ ούτε να μιλήσω, δεν είχε αντοχή ο οργανισμός μου. Και εν τέλει βρέθηκε ο όγκος στο θύμα Αδένα, το οποίο ήταν ένα λέμφωμα non-Hodgkin, το οποίο ακουμπούσε και στην καρδιά και στο πνεύμονα. Της ανακοίνωσαν πως έχει έναν όγκο που πρέπει να αφαιρεθεί. Μετά ακολούθησαν οι χημειοθεραπείες, η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής της, η πιο επώδυνη, με τον πρώην πια σύζυγό της βράχο στο πλευρό της και ένα δίχρονο αγοράκι σπίτι να περιμένει τη μαμά του. Γιατί και στο σπίτι που ήμουνα δεν ήμουνα η μαμά που ήξερε, δεν ήμουνα η μαμά που θα κάτσουμε εύκολα να παίξουμε ή θα βγούμε έξω να πάμε στις κούνιες, δεν μπορούσα να πάω σε παιδότοπους. Πιστεύεις ότι ο χωρισμός ανάμεσα σε σένα και στον σύζυγό σου ήρθε εξαιτίας της ασθένειας? Όχι, δεν ήρθε εξαιτίας της ασθένειας. Μπορεί να ήρθε εξαιτίας της ταλαιπωρίας. Αλλά εξαιτίας της ασθένειας δεν ήρθε, όχι. Mm-hmm. Σου είπα ότι εξ αρχής ήταν δίπλα μου. Δεν φοβήθηκε να είναι δίπλα μου. Είχε τρομερά αποθέματα ενέργειας. Απλά θεώρησα εγώ καλό για τον εαυτό μου ότι έπρεπε να πατήσω στα δικά μου πόδια. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Μπορεί να ακουστεί σκληρό, μπορεί να ακουστεί εγωιστικό. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είχα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα μου πραγματικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή ήταν πολύ υπερπροστατευτικός από την πολύ του αγάπη, αυτό δεν κάνει πάντα καλό. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά αυτό άρχισε λίγο να με κουράζει. Κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων, η Ελευθερία έπρεπε να βρει διέξοδο. Έπρεπε να κάνει κάτι για να νιώθει και πάλι δημιουργική. Με μια κορδέλα και λίγες χάντρες, ξεκίνησε να φτιάχνει κοσμήματα και έτσι απλά άρχισε να ανεβαίνει και η ψυχολογία της. Το ένα κολλή έφερε τ' άλλο, το ένα σκουλαρίκι τ' άλλο. Έκανα την πρώτη μου έκθεση. Την πρώτη προσωπική έκθεση με τα πρώτα πράγματα που είχα φτιάξει, τα οποία ήταν και πάρα πολλά. Μάθει να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη και γενικά να πατάω στα δικά μου πόδια. Και ξαφνικά έρχεται ο κύριος καρκίνος και σου λέει: «Κοριτσάκι μου, τώρα κάνω παιχνιδάκι εγώ». Μέσα από την ανάγκη της να ξεφύγει και να αφήσει πίσω της τις κακές σκέψεις, μπήκε στη ζωή της το Φανταχτερό, το δικό της εργαστήριο, στο οποίο δημιουργεί χειροποίητες κατασκευές και κοσμήματα. Πριν τον καρκίνο ήμουνα η Ελευθερία. Μετά τον καρκίνο είμαι μια άλλη Ελευθερία. Αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ μετά καρκίνου είναι αυτό, το ότι δεν είμαι το ίδιο αγχούλα, όπως με λέω, όπως πριν. Καλώς ήρθες, Ελευθερία. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία επώδυνη δύσκολη διαδικασία. Ναι. Η οποία όμως έκανε πιο δυνατή. Βέβαια. Μίλησέ μας για το πώς εσύ πέρασες την όλη διαδικασία όταν σου είπαν ότι πάσχεις από καρκίνο. Σου είπαν τη λέξη καρκίνος ή σου είπαν όγκος? Μου είπαν τη λέξη όγκος. Και ως, δεν ξέρω, έτσι είμαι και λίγο αφελής, λίγο θεωρώ ότι η άμυνα του οργανισμού μου, το μυαλό, ξέρεις, παίζει και πολλά περίεργα παιχνίδια, δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό. Μου λέγανε όγκος, ναι, είναι ένας όγκος που πρέπει να αφαιρεθεί. Όλοι οι γιατροί αυτό μου λέγανε. Αλλά δεν ξέρουμε, μου λέει, αν είναι καλός ή κακός. Πρέπει να βγει για να δούμε τι είναι. Δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό. Όταν, αφού αφαιρέθηκε και αφού ένα μήνα μετά ήταν να ξεκινήσω και την πρώτη μου χημειοθεραπεία, ήταν που πήγα στο γιατρό μου
και μου ανακοίνωσε ότι πρέπει να κάνεις χημειοθεραπείες. Εκεί κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν καρκίνο. Δεν ήξερα ποιον καρκίνο και τι. Το έμαθα στην πορεία. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία ξεκινά με τις χημειοθεραπείες. Ναι. Περισσότερο, δηλαδή ναι. Εκεί είναι το... Ναι, ναι. Το ζόρι του καρκινοπαθή. Αυτή την περίοδο, τι σε έκανε δυνατή, πώς τα κατάφερες να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, ενώ ναι. Στην ουσία βούλιαζες ναι, στις δυσκολίες και στον πόνο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, όσοι νοσούν μπορούν να το καταλάβουν. Αυτό που μου έδινε πάρα πάρα πολύ δύναμη ήταν ο γιος μου και ο τότε σύζυγός μου. Πόσο είναι το παιδάκι σου, πώς τώρα, πάνε? Τώρα κοντεύει τα 7 το Δεκέμβρη. Και τότε πόσο ήταν? Τότε ήταν 2 και 2 εβδομάδων όταν αρρώστησα εγώ. Σε εκείνες, τώρα ένα παιδί μπορεί να σε στηρίξει ακόμη σε μια τέτοια διαδικασία. Τότε όμως, σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά σου απορροφούν όλη την ενέργεια. Θέλουν πολύ, θέλουν όλη την προσοχή πάνω τους. Και θέλουν, έχουν και σωματική κόπωση, δηλαδή θέλουν τις βόλτες τους, τα παιχνίδια τους. Σε θέλουν πολύ ενεργή. Πολύ, πολύ. Πώς ήταν αυτό για σένα? Ήτανε δύσκολα. Ήταν ένα παιδάκι που ήταν πάρα πολύ καλό βέβαια. Δεν ήταν από τα παιδάκια τα πολύ ζωηρά που σε ταλαιπωρούν, που δεν τα κάνεις καλά. Αλλά ήταν ένα παιδάκι 2 και κάτι χρονών, έτσι, οπότε... Και τις βόλες του ήθελε, και τις κούνιες του ήθελε, και τους παιδότοπους ήθελε, και τα πάντα. Αυτό δεν μπορούσα να το προσφέρω εγώ 100%. Έμπαινα στο νοσοκομείο πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές έμενα και πάρα πολλές μέρες. Όταν έβγαινα, είχα όλη την κούραση από τη διαμονή στο νοσοκομείο, οπότε ήθελα κάποιες μέρες να συνέλθω στο σπίτι. Και προσπαθούσαμε παροτρύνω να παίζουμε πιο ήσυχα παιχνιδάκια, αγαπούλα μου, έλα εδώ στο τραπεζάκι. Ναι. Να παίξουμε κάνα παζλ, κάμια ζωγραφική, κάτι που να είναι πιο... Πόσο καιρό κράτησε η όλη διαδικασία? Κράτησε περίπου 3,5 χρόνια. Άρα 3,5 χρόνια έκανες χημειοθεραπείες. Ήταν ο πρώτος χρόνος, ήταν ανά 20ήμερο που είναι, όπως κάνουν περισσότεροι. Και μετά για 2 χρόνια έκανα ένα τρίμηνο μια συντήρηση. Με χημειοθεραπείες? Είναι με φάρμακα, ναι, ειδικά για συντήρηση. Έτσι το λέμε εμείς, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα, αν κράτησε 3 χρόνια, το παιδί έστω να μεγαλώνει. Ναι. Αντιλαμβανόταν την περιπέτεια. Βέβαια, ναι, γιατί στην αρχή όταν αρρώστησα δεν είχε ξεκινήσει. Δεν τον είχαμε ξεκινήσει ακόμα παιδικό σταθμό, γιατί μου άρεσε να τον έχω πιο πολύ κοντά μου ακόμα. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία με τα νοσοκομεία και αυτά, θεωρήσαμε καλό ότι καλό είναι να μπει σε ένα σταθμό. Λίγο να απασχολείται τις πρωινές ώρες, να απεγκλωβίζουμε και λίγο τη γιαγιά που τον κράταγε, την πεθερά μου. Λοιπόν, και έτσι τον βάλαμε σε σταθμό. Βέβαια, αυτό ήταν και λίγο δικό από μαχαίρι, διότι ο σταθμός έφερνε και μικρόβια στο σπίτι. Να. Και έτσι πάρα πολλές φορές έμενα πάρα πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο. Επειδή είχα κάνει επέμβαση στο θύμο αδένα, mm-hmm. που αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα. Πάθαινα πάρα πολλές λοιμώξεις αναπνευστικού. Οπότε αυτό ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνο για την περίπτωσή μου. Και βέβαια δεν έπρεπε να αρρωσταίνεις όταν mm-hmm. αρρωσταίνω. Πάρα πολλές γυναίκες εγκαταλείπονται από το σύζυγο ή σύντροφο. Ναι, το έχω ακούσει πολύ. Όταν περνούν αυτή τη διαδικασία, γιατί κάποιες φορές οι άντρες δεν μπορούν να αντέξουν στις δυσκολίες. Θέλουν να ζήσουν, θέλουν να περάσουν καλά, θέλουν... Ναι. Ο δικός σου σύντροφος σε στήριξε. Ναι. Ήταν εκεί, ήταν κοντά σου. Μετά το χώρισες. Αυτή ήταν και η απορία των γιατρών μου. Συγγνώμη, ήταν μια απορία. Αν είναι πολύ προσωπικό το θέμα, δεν θέλω να μπούμε σε αυτό. Δεν θα επεκταθούμε ούτε σε άλλους. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν σε έφερα εδώ να μου πεις τα προσωπικά σου, αλλά είναι, καταλαβαίνεις, μια ανθρώπινη απορία. Ναι, ναι, την καταλαβαίνω. Την ακούω από πολλούς γνωστούς. Δεν είναι ότι τον χώρισα. Δεν του είπα θέλω να χωρίσουμε καταρχήν. Απλά ζήτησα λίγο χρόνο. Ζήτησα χρόνο και όταν τέλειωσα και την τελευταία μου θεραπεία συντήρησης... Άμψε στήριξε ο Χριστιανός, άμα ήταν όχι, έφαγε όλο το πακέτο αυτό και μετά του λες θέλω λίγο χρόνο. Ναι, γιατί όταν βγαίνεις από μια τέτοια διαδικασία δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα, δεν ξέρεις τι θες από τη ζωή σου, εγώ τουλάχιστον. Δεν ήξερα τι θέλω από τη ζωή μου. Δεν ήξερα αν θέλω να είμαι εκεί που είμαι, αν θέλω να είμαι κάπου αλλού, αν θέλω να κάνω κάτι άλλο.
Πραγματικά δεν ήξερα. Δεν το λέω από υπερβολή, ας πούμε. Δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα. Εδώ πολλές φορές καλά είσαι και έχεις μια ρουτίνα, έχεις τα παιδιά, τη δουλειά, το ένα, το άλλο, ας πούμε, και κάποια στιγμή λες, δεν αντέχω, δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο. Θέλω για λίγο να μείνω μόνη μου, παιδιά. Γιατί σε βαραίνουν η καθημερινότητα. Πόσο μάλλον μετά από 3,5-4 χρόνια, ας πούμε, που είχα υποστεί αυτή την ταλαιπωρία, να μην έχω την ανάγκη, ας πούμε, να μείνω λίγο μόνη μου, να σκεφτώ τι θέλω. Ξέρεις, μπορώ να το καταλάβω αυτό τώρα που μου το εξηγείς όμως. Ναι, να ακούσεις, γι' αυτό το εξηγώ. Να ακούσεις τον άλλον πρώτα για να καταλάβεις. Οι σχέσεις θέλουν δώσιμο. Ναι. Η σχέση δεν είναι μόνο για να πάρεις. Ναι. Για να υπάρξει σχέση πρέπει και να δώσεις. Και ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, να μην είναι σε θέση να δώσει. Ακριβώς. Δηλαδή δίνεις στο παιδί σου, το οποίο είσαι εκεί και δεν γίνεται να μην το κάνεις. Ναι. Αλλά ίσως να μην έχει κανείς τη δύναμη, την ψυχική. Δεν είχα. Είχα αποθέματα. Αυτό είναι. Δεν είχα αποθέματα να δώσω ούτε σε μένα. Δηλαδή έπρεπε τα αποθέματα, τα λιγοστά που αρχίζω να μαζεύω, να τα δώσω για να στηρίξω εμένα. Ναι, ναι. Λογικό. Οπότε θεωρούσα και τον εαυτό μου, κακός βέβαια, ένοχο που τον είχα βάλει σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δεν φταίω βέβαια. Εντάξει, το γνωρίζω, αλλά καμιά φορά το μυαλό κάνει παιχνιδάκι. Όμως, Ελευθερία, παρά την ταλαιπωρία σου, εσύ βρήκες τη δύναμη και τη δημιουργικότητα να ξεκινήσεις κάτι καινούριο μέσα από αυτό. Ναι. Άρχισες να φτιάχνεις κοσμήματα, άρχισες να φτιάχνεις διάφορα διακοσμητικά. Μίλησέ μας γι' αυτό. Αυτό ήταν μια ανάγκη να απασχολήσω το μυαλό μου και να περάσουν οι ώρες μου, οι ατελείωτες, στο νοσοκομείο και στο σπίτι. Ήμουν ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δραστήριος. Η δουλειά μου ήταν μακιγιές, όπως είπατε κι εσείς. Δούλευα πάρα πολλές ώρες. Μ' άρεσε να με ανεξαρτητή οικονομικά, γενικά να κάνω πράγματα δημιουργικά και όμορφα. Όταν νόσησα, αναγκαστικά σταματάει η δουλειά. Και μένω πολλές ώρες στο σπίτι, νοσοκομεία, από εδώ από εκεί. Οπότε έπρεπε κάτι να βρω για να μην τρελαθώ. Ναι. Απλά πράγματα. Και επειδή είμαι άνθρωπος καλλιτεχνικός και μου αρέσει να ασχολούμαι με τα χέρια μου να κάνω πράγματα, άρχισα σιγά σιγά, έπαινα μια χαντρούλα, μια πενσούλα, μια από εδώ από εκεί και άρχισα και φτιάχνα πραγματάκια. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι, άρχισα να πειραματίζομαι με υλικά διαφορετικά, να βλέπω, να μαθαίνω πράγματα και σιγά σιγά άρχισα και έφτιαχνα πάρα πολλά πράγματα. Μου έκανες δώρα ένα πανέμορφο ρολόι. Σας άρεσε? Είναι πανέμορφο. Ευχαριστώ. Η κόρη μου ενθουσιάστηκε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Άμα δείτε στο βίντεο, έχει φτιάξει κάτι ρολόγια τα οποία είναι κρεμασμένα στον τοίχο. Ρολόγια έτσι, έχουν παιδικές ζωγραφιές. Άμα το ψάξετε στο βίντεο, αυτό το πράσινο με το κοτσάκι με το ροζ φόρεμα, όχι αυτό, είναι ένας τοίχος που είναι πολλά ρολόγια μαζί. Είναι αυτό, είναι της. Είναι το κρέμασε και στο δωμάτιό της και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού διατίθενται αυτά, δηλαδή, άντε και ξεκίνησες και τα φτιάξες. Γιατί πολύ ωραίο είναι, τα φτιάχνουμε, τα χαιρόμαστε στο σπίτι μας. Εντάξει, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση, αλλά δεν έχεις και κανένα εργοστάσιο σε καμιά μεγάλη εταιρεία. Ένας άνθρωπος είσαι, ο οποίος στην ουσία προσπαθείς να σταθείς στα πόδια αυτό σου. Το κομμάτι της συνέχειας, του να, με κάποιο τρόπο να βγάλεις κάποια χρήματα από αυτά. Ναι. Πώς το κατάφερες? Είχα ξεκινήσει με ένα e-shop στην αρχή και εκεί γεννήθηκε και το όνομα φανταχτερό.gr. Εντάξει, δεν δούλεψε πολύ καλά το e-shop. Το έχω σταματήσει και έχω ένα blog που είναι το www.fandachtero.gr. Εκεί μπορεί να μπει οποιοδήποτε να δει με τι ασχολούμαι, τι μπορώ να φτιάξω, να επικοινωνήσει μαζί μου. Υπάρχει και στο Facebook φανταχτερό.gr. Και μπορείς, φυσικά κάνω και εκθέσεις. Μπορείς από αυτό να βγάλεις τα έξοδά σου. Ξέρεις γιατί το ρωτώ? Ακόμα όχι, αλλά το παλεύω. Γι' αυτό το ρωτώ, γιατί το φαντάστηκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Ναι. Γιατί εσύ στην κατάσταση που βρέθηκες δεν μπορούσες να πας έξω και να εργαστείς. Να πας να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά. Ναι, όχι, δεν μπορούσα. Με κάποιο τρόπο όμως έπρεπε να ζήσεις πέραν του χρόνου. Σε απασχόληση. Όμως νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταφέρεις να βγάλεις και τα έξοδά σου. Ελπίζω. Και με κάποιο τρόπο να ζεις από αυτή τη δημιουργική δουλειά που προέκυψε από. Είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, και το μακιγιάζ και το φανταχτερό. Θεωρώ το φανταχτερό
ένα ακόμα παιδί μου. Γιατί βγήκε μέσα από όλο αυτό τον πόνο, όπως και ένα παιδί βγαίνει μέσα από πόνο, στην ουσία, και το θεωρώ ακόμα ένα παιδί μου, το οποίο δεν μπορώ να το αφήσω. Δηλαδή, με τίποτα. Και επειδή μας βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, κόσμος που νοσεί. Που πριν από κάποια χρόνια θα μπορούσες να είσαι και εσύ στο σπίτι σου, στη τηλεόραση, και να παρακολουθείς και εσύ από το σπίτι σου τη δική μας εκπομπή. Εγώ δεν έχω βρεθεί στη θέση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω βρεθεί στη θέση σου για να ξέρω τι να πω σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ τι θα ήθελες να ακούσεις? Θα πω ότι όλα τα δύσκολα έρχονται για να γίνουμε πιο δυνατοί. Έρχονται για να βρούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, διότι δεν τη γνωρίζουμε. Κανείς δεν γνωρίζει πόση δύναμη έχει μέσα του, ούτε εγώ τη γνώριζα. Ήμουνα, αισθανόμουν ότι είμαι ένας δυνατός άνθρωπος, αλλά τόσο δυνατός δεν το πίστευα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα τα δύσκολα, όχι ένας καρκίνος, οποιοδήποτε πάθος, οποιοδήποτε πρόβλημα, ας πούμε, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του και να προκύψει, που γι' αυτόν είναι σημαντικό, θεωρώ ότι έρχεται απλά για να ανακαλύψει κάποιες ακόμα πτυχές του εαυτού του και να ανακαλύψει και πολύ κρυμμένη δύναμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ευχόμαστε υγεία. Δεν θέλω να ευχηθώ κάτι άλλο. Αυτό, δεν θέλω νομίζω κάτι άλλο ούτε εγώ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ξέρει τι θα πει να έχει υγεία, το γνωρίζει, δεν θέλει να ακούσει αλήθεια. Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Υγεία και να χαρείς τη ζωή και το παιδάκι σου. Ευχαριστώ. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα σας πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό και θα γίνω και λίγο μαρτυριάρα. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να πω πολλά, λόγω της επικαιρότητας στην αρχή, θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μικρή συμμετοχή για τα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις μικρή συμμετοχή, σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες για αυτόν που θα πάρει τώρα να κερδίσει. Γιατί είναι λιγότεροι αυτοί που συμμετέχουν. Άρα αυξάνονται οι πιθανότητες της νίκης. Σας δίνω τα τηλέφωνα. 901-645-45. Αν δεν το έχετε καταλάβει και δεν έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή, σε μισή ώρα από τώρα δίνουμε τα λεφτά. Τα 5.000 ευρώ. Αυτός ο οποίος θα είναι ο πιο γρήγορος θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα ένα μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει στον τηλεφωνητή. Αυτός θα πάρει τα λεφτά. Είναι η αριθμή μέχρι το 9. Τηλεφωνείτε σε αυτό το 901-645-45 και το μόνο που κάνετε είναι πάρα πολύ γρήγορα, είτε στο κινητό σας είτε στο σταθερό, να πατήσετε αυτό το μονοψήφιο αριθμό στον τηλεφωνητή. Μεγαλύτερες λοιπόν πιθανότητες να κερδίσετε. Μικρή σήμερα η συμμετοχή. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Θάνος Καλλιόρας έρχεται στο πλατό της εκπομπής και μιλάει για τη συμμετοχή του στο Dancing with the Stars. Ποιο νομίζει ότι έχεις απέναντί σου? Σε ποιον απευθύνεσαι? Δεν έχω καταλάβει. Οι πρόβες, τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής και οι συμπαίκτες του. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια Γρήγορα, γρήγορα, ποιος θα τα πάρει το 5.000 σε περίπου 20 λεπτά, 25 από τώρα. Πάμε να δώσουμε τα τηλέφωνα, διότι αμέσως μετά θα έρθει κοντά μας ένας χορευταράς, ένας κύριος γοητευτικός, ένας άνθρωπος που τον παρακολουθείτε στο dancing κάθε Κυριακή. 901-645-45, 5.000 ευρώ, ποιος θα τα πάρει, Θάνος Καλλιόρας. Ένα σου λέω. Ένα σου λέω αυτό το Βασίλισσα που πήρε εκεί στην κορυφή. Βασιλιά σου είπα, δεν είπα Βασίλισσα. Α, είπα και Βασίλισσα. Βασίλισσα. Αυτό καταλαβαίνω.
πόσο θα παίξει. Θα παίξει. Δεν θα, δεν θα παίξει ο Θεός, αισθάνομαι Βασίλισσα και πάνω στην κορυφή. Και πριν κύπησα αισθάνομαι. Και λοιπόν... Τι κάνει. Καλά είμαι, πολύ καλά. Ε? Πολύ καλά. Δεν έχουμε τίποτα, μέσες, γοφούς... Όπως βλέπεις προπατάω κανονικά, μια χαρά είμαι. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Γιατί, εσύ είσαι και χορεύτρια, τι δεν μπορούσες να το κάνεις, γιατί. Καλέ, με έχουν πάρει τα χρόνια πια, δεν θα μπορούσα. Τόσο μεγάλη, τι να πω εγώ που σε περνάω πόσα χρόνια. Δεν θα μπορούσα, έχω μια κύλη στη μέση, έχω διάφορα θέματα, πονάνε οι γοφοί μου, πονάνε αυτά. Αν εγώ χόρευα δύο φορές να έχω δύο Κυριακές, μετά θα έβγαινε το μπαστούνάκι. Εγώ όμως χορεύω ήδη τέταρτη εβδομάδα και συνεχίζω. Σε βλέπω και σηκώματα και λοιπά. Σε βλέπω και κρατάς. Εσύ είχες κάνει καθόλου γυμναστική, είχες κάνει τίποτα ή έτσι. Όχι, όχι, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει σε γυμναστήριο, ποτέ δεν είχα κάνει χορό. Πάντα ήμουν, ξέρεις, λίγο τεμπέλης με τα γυμναστήρια και όλα αυτά, τα βαριόμουνα. Και μπαίνω πρώτη φορά στη διαδικασία, ξέρεις, να μπω κατευθείαν στα βαθιά, αν το πάρουμε έτσι. Συγγνώμη, αλλά έχουμε τον τίτλο, είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, ποποπόποπα, αποκλειστικό, ποποπόπο, Παναγία μου. Αναβάλλεται το dancing της Κυριακής, παιδιά. Κυρίες και κύριοι. Ναι, κυρίες και κύριοι, αναβάλλεται αποκλειστικό ρεπορτάζ, το dancing της Κυριακής. Μας φάγανε πολιτικές εξελίξεις. Είναι η συζητήτη πρόβατη, η πρόταση Μομφής. Είναι η ψήφιση της πρότασης. Ναι, 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 την Κυριακή και την Κυριακή, οπότε μάλλον θα έχει τώρα και θα το δείξει απευθείας, θα έχει έκτακτα κλπ. Οπότε αναβάλλετε το dancing, δεν σας έχουν πει πότε θα προβληθεί το dancing αυτό που αναβάλλετε. Την επόμενη Κυριακή, κανονικά φαντάζομαι. Α, θα πάει μια Κυριακή, μια μετά, Κυριακή αργότερα, να περάσουν 15 μέρες χωρίς dancing. Τι να κάνουμε, αφού αναβάλλετε την Κυριακή, αναγκαστικά θα πω την άλλη. Οι εκπομπές τι θα παίζουν. Οι πρωινές. Ναι. Σε επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να τους δώσω θέματα να παίζουν από τώρα. Τι θα γίνει χωρίς dancing. Σου λέω να τους δώσω θέμα από τώρα να παίζουν ό,τι θέλουν. Η Τζέννη είπε τη στιγμή του μπαμπά της. Ελπίζω να τη θυμίσω την καλή πλευρά του μπαμπά της. Θέλω να σου πω κάτι. Γιατί μπορεί να το πει στραβά αυτό, ότι μπορεί να το πει αρνητικά, ότι σε βλέπει αν μεγάλο. Αν το πήρα εγώ στραβά. Το πήρε στραβά ή θετικά το είδες. Εγώ. Ναι. Όχι, όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν το πήρα καθόλου στραβά. Εγώ ξέρω ότι η κυρία Μπαλατζίνου είναι μια αξιοσέβαστη παρουσιάστρια. Μια πάρα πολύ. Έτσι όπως ξεκινάει, καταλαβαίνει. Τον έχει πειράξει Sky, αλλά αρχίζει. Είναι μια αξιοσέβαστη. Βεβαίως. Είναι, ναι, μια πολύ ωραία γυναίκα. Ναι. Τη θαυμάζω μία 20ετία και πλέον. Ναι. Έχει αποδείξει πολλά πράγματα μέσα στο χώρο της τηλεόρασης. Έξαλλος έχει γίνει. Καθόλου έξαλλος. Λοιπόν, άκου να δεις. Την αγαπώ πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Και είναι η άποψή της, είναι η γνώμη της και η κάθε γνώμη και η κριτική είναι αρεστή. Επειδή την ξέρω την Τζέννη, θα σου πω κάτι. Η Τζέννη ήταν παιδική μου φίλη. Ξέρω και τον μπαμπά της Τζέννης. Του μοιάζεις πραγματικά, θέλω να σου πω. Χαίρομαι τότε. Και νομίζω ότι δεν το είπε, δεν ήταν ηλικιακό το σχόλιο, ότι το είπε, α, είσαι μεγάλος, μου θυμίζει τον μπαμπά μου. Του μοιάζεις στο πρόσωπο. Δεν έχω δει τον μπαμπά της Τζέννης. Εντάξει, εγώ τον θυμάμαι, βέβαια, τον μπαμπά της Τζέννης, έχω πάρα πολλά χρόνια τον άνθρωπο, δηλαδή... Πριν... Ελπίζω ο μπαμπά της Τζέννης να, έτσι, να σου φέρνω λίγο και να μπορέσω να είμαι μέσα στα μέτρα και τα στάθμα. Τώρα ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Δεν έχετε σχέση ηλικιακά με τον μπαμπά της Τζέννης. Όμως έτσι όπως το θυμάμαι εγώ τότε, όταν η Τζέννη ήταν παιδάκι, και του μοιάζεις. Εγώ πάντως την Τζέννη Μπαλατζίνου τη θαυμάζω. Αυτό. Αυτό έχω να σου πω. Πέραν τούτου, ουδέν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο πώς περνάς εκεί. Δηλαδή, όταν στέκεσαι απέναντι στην Κριτική Επιτροπή, γίνεται μια κριτική, υπάρχει βαθμολογία, είσαι τόσα χρόνια στον χώρο της σομπίζ, είσαι ηθοποιός, είσαι καταξιωμένος. Πώς είναι να στέκεσαι σαν μαθητούδη απέναντι από την Κριτική Επιτροπή να περιμένεις το βαθμό? Πρώτα-πρώτα δεν στέκομαι σαν μαθητούδη. Δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω σύμφωνα με το αποτέλεσμα που επιδιώκω να κάνω κατά τη διάρκεια του dancing. Δηλαδή το βλέπω μια πάρα πολύ, σαν ένα πολύ ωραίο πάρτι, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχω τρομερή διάθεση, φοβερό πάθος, φοβερή αγωνία, τρομερή πίστη και δύναμη. Για να έχω το αποτέλεσμα που θέλω εγώ, αξιοπρεπέστατα να σταθώ μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Αν το αποτέλεσμα αυτό πραγματικά δικαιώνει εμένα, αισθάνομαι πολύ όμορφα με το αποτέλεσμα της Κριτικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, κάθε Κυριακή πασχίζω για το καλύτερο. Δουλεύω απίστευτες ώρες, μπορώ να σου πω, με τραυματισμούς, με μικροτραυματισμούς, με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που δέχεται το σώμα σε μια, πώς το λένε,
καθημερινή επιβάρυνση εδώ και 4-5 εβδομάδες. Και τα κάνεις και σήκωμα κανονικό έτσι. Κάνω και πολλά σήκωματα. Ναι. Πώς το κάνω. Και είχα και αυτή την Κυριακή αρκετά. Θες να σου κάνω ένα. Δύσκολο. Εγώ δεν είμαι. Πώς τη λένε την τάμα σου. Πώς τη λένε την τάμα σου. Η Φωτεινή. Η Φωτεινή. Η Φωτεινή, άμα τη κάνει ένα έτσι, σε αυτερό τρίβει και μόνη τη. Εμένα όχι, τώρα δεν απλό. Υπάρχει. Δεν είναι τόσο απλό. Καθόλου απλό δεν είναι. Απορώ. Ένα άνθρωπο ο οποίο, όπω λε εσύ, δεν έχει γυμναστεί. Δεν έχει καν τίποτα. Εννοώ από πλευρά σπορ, γυμναστική χορού. Πώ το καλό τη εικόνη, τη 20 τη έκανε και ρόδα στον αέρα, πώ το κάνει αυτό. Το έκανα, τι να κάνω τώρα. Το δούλεψα πολύ και το έκανα. Στα σηκώματα μόνο μείναμε. Έχει και άλλα πράγματα ο χώρο. Το έκανα, ωραία. Εδώ κοίτα. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, Τατιάνα. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Μισό λεπτό πριν το βίντεο φεύγουν τα λεφτά. Μου επιτρέπεις. Τα λεφτά. 5.000. 5.000. Σε 15 λεπτά. Πολύ ωραίο ποσό. Σε 15 λεπτά θα φύγει το 5.000. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο για να πάρετε τα χρήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρτε ορίστε. Τηλέφωνο εδώ. Ορίστε. Γρήγορα όλοι. Η δράμα όλοι να πάρει ο τηλέφωνο. Ο γρήγορος κερδίζει 901-600-45-45. Πληκτρολογείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσετε στον τηλεφωνητή σας και που ξέρετε μπορεί σε 15 λεπτά να ακουστεί το δικό σας όνομα στον αέρα. Αγαπητοί φίλοι, πάμε να δούμε βίντεο. Είδε τη συμμετοχή του στο Dancing with the Stars σαν ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας μου έχω κάνει άπειρες πρόβες και άπειρες πρεμιέρες. Όμως πρεμιέρα σαν κι αυτήν δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Για τον Φάνο Καλλιώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου δίνει τον καλύτερό του εαυτό κάθε Κυριακή στο σοου χορού μαζί με την τάμα του Φωτεινή Παπασταύρου. Κάθε χορεύτρια ονειρεύεται για καβαλιέρο έναν δυνατό, γοητευτικό άντρα. Έναν άντρα στον οποίο θα μπορεί να στηριχτεί. Να, καλή ώρα, σαν τον Φάνο Καλλιώρα. Στην πρεμιέρα χόρεψε ένα φλοκερό τάγκο. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Και συγκέντρωσε 23 βαθμούς. Αν αυτή είναι η πρώτη πρεμιέρα σου, φαντάζομαι ότι η διαδρομή θα είναι πραγματικά γεμάτη. Ο δεύτερος χώρος που διαγωνίστηκε ήταν το ρυθμικό τζάιβ. Στις πρόβες φαίνεται πως δυσκολεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει και σε αυτήν την ηλικία διαθέτουμε ένα παράστημα τσολιά. Ποιο νομίζει ότι έχεις απέναντί σου. Σε ποιον απευθύνεσαι, δεν έχω καταλάβει. Μας μετέφερε ένα ενθουσιασμό, μια παιδικότητα, ένα ρυθμό, μια χάρη. Ο επόμενος χώρος που διαγωνίστηκε ήταν το Πάσο Ντόμπλε. Στις πρόβες το διασκέδασαν. Ψηλά τα χέρια, μπροστά, πάρτα στο κρανίο λίγο. Η κριτική επιτροπή παραδέχτηκε πως το Πάσο Ντόμπλε είναι ένας χορός που του ταιριάζει πολύ. Ήτανε τόσο εντυπωσιακή η αίσθηση που απέδιδες, που λέω ένα μπράβο, έχουμε μπροστά μας δρόμο ακόμα, γιατί έχεις πολλές ικανότητες. Εσύ τώρα, που βλέπεις τον εαυτό σου έτσι, πώς τον κρίνεις? Ναι, απορώ και ξύστα με, ξέρεις. Όταν μου φαίνεται λίγο περίεργο, ξέρεις. Δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτού του είδους τη διαδικασία στη ζωή μου. Μπήκα πρώτη φορά σε αυτό το πράγμα, σε μια τόσο μεγάλο show live, που πραγματικά το άγχος μου ήταν απίστευτο, Τατιάνα. Στο θέατρο, ξέρεις, κάνεις μια παράσταση, κάνεις πρόβες, πας έτοιμος, καταθέτεις τη δουλειά σου όπως την καταθέτεις μέσα σε 2 μήνες και είσαι έτοιμος. Και αυτό το πράγμα είναι μια ζωή. Μια ζωή το κάνω. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά τα βρήκα λίγο μπαστούνια, οφείλω να ομολογήσω. Και με αγχώνει πάρα πολύ το live, δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο. Την Τζέσι την πήρες να την ρωτήσεις πώς ήσουν? Ναι, όλοι μου είπανε πολύ καλά λόγια. Και η Τζέσι και πολλοί άλλοι φίλοι. Τι σου είπε η Τζέσι? Ήμουν πολύ καλός. Και πλάκα. Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά η Τζέσι, ό,τι και να κάνεις, πολύ καλός. Ό,τι και να κάνεις. Τζεσάρα, ναι. Πάρα πολύ. Ο καλύτερος του σοου. Εντάξει, οι φίλοι μας πάντα μας λένε τα καλύτερα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Πάντα οι φίλοι μας είναι κοντά μας, μας στηρίζουν, μας λένε τα καλύτερα και προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς το καλύτερο. Εγώ θεωρώ από την πλευρά μου ότι πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ καλό για να είμαι τουλάχιστον αξιοπρεπή σε αυτό που αποφάσισα να κάνω με αυτό το εγχείρημα. Εκεί είναι το μεγάλο μου στοίχημα στην όλη ιστορία. Καλά, εσείς οι ηθοποιοί το έχετε πάντως. Δηλαδή, έχετε τη σκηνή, έχετε το συνέστημα. Και
το συνέστημα και η έκφραση, η εκφραστικότητα, mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο χορό. Σίγουρα. Μπορεί να μην έχετε την τεχνική. Την τεχνική, ναι. Τα βήματα, αν θέλεις. Αλλά και ο ρυθμός και η έκφραση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, ο ρυθμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις, αυτός ο συνδυασμός, όπως είπες, συναισθήματος, ρυθμού, των βημάτων της τεχνικής, εκεί είναι όλο αυτό το πακέτο που πρέπει να συνδυάσεις για να έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει. Δηλαδή, η έκφραση πραγματικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί εκφράζεται ο άνθρωπος αυτός μέσα από τα συναισθήματά του για τον εκάστοτε χορό που κάνει. Άρα, λοιπόν, το ένα σκέλος μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια κατοχή, αλλά είσαι στα υπόλοιπα, ας πούμε, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία και εκεί περισσότερο δουλεύω για να πετύχω το αποτέλεσμα που πρέπει. Είναι απόλαυση να χορεύεις με μια τόσο ωραία γυναίκα? Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη απόλαυση. Και είναι τρομερή εμπειρία αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είμαι από τη φύση μου λίγο διστακτικός και λίγο, ξέρεις, δεν τολμώ να χορέψω και σε εκδηλώσεις και οπουδήποτε αλλού. Το αποφεύγω. Αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το συνέστημα όταν βρίσκεσαι κάτω από τα φώτα με τόσο κόσμο και βγαίνει ζωντανά. Η υπευθυνότητα που νιώθω γιατί στην μη χάσω ένα τόσο δάβηματάκι και πάει στράφει όλο. Είναι φοβερό δηλαδή. Δεν μπορώ να ηρεμήσω λεπτό. Θέλω να σου κάνουμε ένα τεστ να δούμε πόσο παρατηρητικός είσαι. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι. Θέλω να δείξουμε. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι? Θα κοντρόλ. Για πάμε να δείξουμε την πρώτη εικόνα. Θα σου δείχνουμε... Στικούδι. Ωραία. Τι είναι αυτός, ρε παιδιά. Τι είναι αυτός. Ούτε το παιχνίδι δεν πρόλαβα να του πω. Αλλά τα πόδια της Στικούδη... Τα βλέπω ένα μήνα, να μην τα γνωρίσω. Ο Καλλιόρας, έτσι όπως τον ξέρω, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα έχει παρατηρήσει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι θα σου δείχνουμε πόδια, ναι, να μας λες ποιανού είναι. Δεν είναι πολύ ωραία πόδια. Δεν χρειάζεται να τα παρατηρήσεις. Όχι, απλά πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι θεϊκά. Έχει αγαλμάτινο κορμί. Αλλή μονό μου αν δεν έλεγα ποιανής είναι. Εκεί θα ήταν το λάθος. Εντελώς υποθετικά τώρα, γιατί αυτό είναι υποθετικό. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αν σου δινόταν ευκαιρία να βγεις σε ένα ωραίο δείπνο με κάποια από τις κυρίες που συμμετέχουν, σε ποια θα πρότεινες να φάτε μαζί? Στην Ευαγγελία. Στην Αραβανή. Α, δεν το σκέφτηκες και πολύ. Την αγαπώ πολύ την Ευαγγελία. Είναι πολύ καλή φίλη. Μ' αρέσει πως χορεύει. Είναι ένα πολύ σεμνό κορίτσι. Και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Τη Εσύ βλέπω. Για την Ευαγγελία. Ναι, τη βλέπω να χορεύει και τρελαίνομαι. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Τι επίγεια θεά είναι αυτή. Πάμε να δούμε. Πάμε παρακάτω να δούμε. Πόδια. Τη Στικούδη τα είδε, τα κατάλαβα αμέσως. Εδώ ζορίζεται. Κάποια κυρία που δεν έχεις προσέξει τόσο πολύ. Συνατσάκι. Για δείξτε ποια είναι. Δείξτε ποια είναι. Δεν είναι η Συνατσάκη, είναι η Γογό Μαστροκώστα. Ήμουνα μεταξύ της Γογούς και της Συνατσάκη, αλλά... Για να δούμε, ναι, την επόμενη. Εδώ. Κλέλια. Η Κλέλια. Η Κλέλια είναι. Παιδιά, είναι και γρήγορος ο Καλλιόρας. Μην το βλέπετε έτσι. Μην το βλέπετε έτσι μαζεμένο. Γι' αυτό μόλις μπήκα στον τάστη, το λεπόρισα, σου λέει πώς θα τα καταφέρει. Για να δούμε την επόμενη. Αυτή ποια είναι? Νομίζω η Αραβανή. Εγώ νομίζω ότι τη βρήκες. Και όμως τη βρήκες. Δεν θα βρίσκες την αγαπημένη. Ήτανε με αυτό το ροζάκι όταν βγήκε. Πολύ καλή, πολύ καλή. Αυτό το ροζάκι, πόσο όμορφη. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο. Αλλά τα έχει βρει όλα, δηλαδή, εκτός που ποια δεν βρήκε. Χρύσπα. Τη Γογό δεν βρήκε μόνο. Όχι, Χρύσπα, λέει. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, περίμενε, μισό λεπτό, λέει. Μήπως είναι η Χατζίδου? Η Χατζίδου, λέει. Όχι, απέτυχα. Η Χατζίδου, λέει, κατέληξε. Και είναι η Χατζίδου! Γελάς. Θεά! Σιγά θα σε φωνάζω Ηλία σε λίγο. Και λοιπόν τι έγινε? Λοιπόν, σου αρέσει το... Πάρα πολύ. Σου αρέσει η γυναίκα. Είναι μια καινούργια. Σε εμπνέει η γυναίκα γενικότερα. Βέβαια με εμπνέει, είναι δυνατόν. Είσαι τα ωραιότερα πλάσματα στον κόσμο. Ερωτεύεσαι κιόλας.
αυτό με κρατάει κάτι. Στη ζωή. Ερωτεύεσαι ακόμα, γιατί καμιά φορά ακόμα, λένε... Ακόμα, το ακόμα δεν το κατάλαβα. Θα τι υπονοείς, δηλαδή. Θα σου το εξηγήσω. Ακόμα. Όσο μεγαλώνουν και οριμάζουν, ο έρωτας είναι κάτι που δεν μας χτυπάει εύκολα κατά κέφαλα. Είναι πιο δύσκολο να τρελαθούμε. Δεν είναι όπως όταν είμαστε 20 χρονών. Θα σου πω κάτι, Τατιάνα. Εγώ όχι, δεν είμαι 20 χρονών. Δηλαδή, είμαι... εγώ δύσκολα. Θα μου πεις ίσως επειδή καλά, είμαι ερωτευμένη με τον Ευαγγελάτο δύσκολα, τόσα χρόνια, εντάξει, γι' αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εύκολα να. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ καταρχάς λατρεύω τη γυναίκα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Εγώ δεν έχω παραιτηθεί ποτέ από τη ζωή μου και ούτε πρόκειται να παραιτηθώ. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν παρετούμε, είμαι πολύ ενεργός. Και είμαι διαθέσιμος για να ερωτευθώ, να με ερωτευθούν και να συνεπάρχω πια στη ζωή μου. Yeah. Και αυτό κάνω. Γιατί χωρίς έρωτα δεν υπάρχει ζωή. Σε έχω για να ερωτεύεσαι, δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν. Μα μ' αρέσει, έχω... μ' αρέσει. Είναι, πώς να σου το πω, το ελιξίριό μου, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Με αναζωογονεί. Παίρνει ζωή από αυτό. Φυσικά. Εάν νεκρωθώ και βαλτώσω, τι θα κάνω. Μάλιστα. Θα πρέπει να πεθάνω. Πάλι τα λεφτά. Πάλι τα λεφτά. Έλος. Τα λεφτά. Γιατί είναι η τελευταία φορά που το λέω, αγαπητή μου. Είναι η τελευταία φορά που λέω για τα λεφτά, διότι αμέσως μετά δίνουμε τα λεφτά. Είναι η τελευταία φορά που λέω για τα λεφτά. Τελευταία φορά που δίνω τα τηλέφωνα. Πάμε να δούμε τα τηλέφωνα για το διαγωνισμό. 5.000 ευρώ τα δίνουμε σε 5 λεπτά από τώρα. 901-645-45 σε ποιον? Στον πιο γρήγορο. Αυτόν που θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα, το μονοψήφιο ρυθμό που θα ακούσει στον τηλεφωνητή. Καλή σας επιτυχία. Δούμε ποιος κέρδισε το 5.000. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Το όνομά σας? Παρθενοπούλου Παναγιώτα. Πολύ ωραία. Από ποια περιοχή της Ελλάδας? Από Κορυδαλό, από Πειραιά. Α, πολύ ωραία. 5.000 ευρώ είναι δικά σου, Παναγιώτα μου. 5.000 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλεις να μας πεις... Πότε πήρες, Παναγιώτα, τηλέφωνο για το διαγωνισμό? Πήρες σήμερα ή άλλη μέρα? Γιατί... Πήρα την ημέρα που είχατε τις βαλίτσες. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήταν. Τη Δευτέρα ήταν η ημέρα που δίνατε τις βαλίτσες. Νομίζω ότι τη Δευτέρα πρέπει να είχαμε τις βαλίτσες. Τη Δευτέρα, ναι. Άρα εσύ πρέπει να είσαι η νικήτρια της Δευτέρας. Γιατί πρέπει να κάνεις Δευτέρα τον πιο σύντομο χρόνο ή ξαναπήρες σήμερα? Όχι, ξαναπήρα. Ξαναπήρα και την επόμενη. Α, ξαναπήρες? Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά λογικά ο χρόνος Δευτέρας πρέπει να μένει. Συγγνώμη, αλλά είμαι στον δρόμο και δεν σας ακούω καλά. Τις βαλίτσες εσύ τις κέρδισες, έτσι δεν είναι? Όχι, τις βαλίτσες δεν τις κέρδισα εγώ. Δεν τις κέρδισες. Άρα δεν είναι από τη Δευτέρα ο χρόνος, πρέπει να ξαναπήρες τηλέφωνο. Ξαναπήρα και τη Δευτέρα που ήταν οι βαλίτσες, ξαναπήρα και άλλη μέρα. Πες το βρε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εδώ έχουν απορίες όλοι, ποιο είναι το πιο γρήγορο τηλέφωνο. Από τι συσκευή πήρες και ήσουν τόσο γρήγορη? Από σταθερό πήρα. Από σταθερό πήρες. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι κέρδισες τα 5.000 ευρώ. Και είναι δικά σου και να τα χαρείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να τα χαρείς. Ελεύθερη ή είσαι παντρεμένη? Όχι, είμαι παντρεμένη με 3 παιδάκια. Πόσα? 3. Να τα χαρείς, κορίτσι μου. Χαλάλη το 5.000, πραγματικά. Χαλάλη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτα μου. Παίρνει χαρά ο κόσμος, Γιατί να μην πάρει. Λίγα λεφτά είναι 5.000. 3 παιδιά έχει η γυναίκα. Χαλάλη της. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να ξαναπούμε ότι το dancing δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή. Το dancing δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή λόγω των πολιτικών εξελίξεων που υπάρχουν. Θα μεταδοθεί την επόμενη Κυριακή κανονικά. Το πρόγραμμα όπως έχει. Άρα έχεις 2 εβδομάδες προετοιμασίας. Ποιος σε πιάνει καλή ώρα! Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας!